Πάμε τώρα στη ζωντανή μας σύνδεση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Μαγνησία. Ευχαριστημένη. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και το θέμα δεν είναι αν είμαι εγώ ευχαριστημένη, κύριε Καλαμογιώργου. Να το πούμε στο πληθυντικό. Ευχαριστημένη. Ευχαριστημένοι λοιπόν οι πολίτες, γιατί ήρθανε και σε άμεση επαφή με τον Πρωθυπουργό. Δείξατε ήδη ένα πλάνο που ήταν στην περιοχή των Καναλίων. Εσείς ξέρετε, γιατί είστε της περιοχής μας, είναι ένα μικρό χωριό το οποίο δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά ήταν εκεί, κύριε Καλαμογιώργου. Περιμέναν υπομονετικά, συζήτησαν ανθρώπινα με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, κυρίες μου δείχναν φωτογραφίες και μεσολάβησε να τις δει και ο Πρωθυπουργός, που ήταν οι γονείς του όταν είχαν επισκεφθεί τα κανάλια. Οι κάτοικοι μεγαλύτεροι του λέγανε τις αναμνήσεις από τότε που ο πατέρας του ήρθε και εγγενίασε την τοπική. Ήταν μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη κουβέντα. Αναφέρθηκαν και προβλήματα, είδα ότι μίλησε και με μαθητές και για τα σχολεία. Το ίδιο θερμή, κυρία Καλαμογιώργου, ήταν και η συνάντησή του με την νεολαία. Στον πεζόδρομο, σε ένα κεντρικό καφέ της περιοχής μας. Άρα, όπου... τελικά πήγε στον πεζόδρομο, κυρία Μακρύ. Σωστά, σωστά. Ο κ. Μητσοτάκης, γιατί μέχρι το μεσημέρι ξέραμε ότι τελικά δεν θα μπορέσει να πάει, γιατί το πρόγραμμά του ήταν λίγο πιεσμένο. Τελικά κατάφερε και πήγε. Και ουσιαστικά, έχετε δίκιο, έγινε μια αλλαγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν μπορούμε να δείξουμε και τις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ότι ουσιαστικά δεν ήθελε να στήσει στο ραντεβού που είχε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τους δημάρχους στο Δημαρχείο το μεσημέρι. Οπότε προτίμησε να τελειώσει με τη σύσκεψη και να κατέβει μετά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Έγινε μια αλλαγή στο πρόγραμμα λόγω της καθυστέρησης που υπήρχε και από τη συνάντηση που είχε στα κανάλια και από τις θεσμικές προγραμματισμένες συναντήσεις ο Πρωθυπουργός. Δεν ήθελε στους δημάρχους να υπάρχει κάποια περαιτέρω καθυστέρηση στη συνάντησή τους. Ήταν και ο κύριος Πέτσας, ο αρμόδιος υπουργός. Συνοδευόταν και από τον κύριο Γεωργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήγε λοιπόν στο Δημαρχείο, έγινε η συνάντηση αυτή. Παρουσία του φιλοξενούντος Δημάρχου Βόλου του κυρίου Αχιλέα Μπέου, και όταν τελείωσε πήγε, συνάντησε την νεολαία που τον περίμενε υπομονητικά με τον ενθουσιασμό, ξέρετε κύριε Καλαμογιώργου, που έχουν τα νιάτα, με την, ενθουσιώδη υποδοχή. Τους μίλησε, άκουσε και τα προβλήματά τους, συναντήθηκε και με τους θεσμικούς φορείς. Ξέρετε, τον κύριο Ντόπουλο είχε και με εκείνους μια συνάντηση. Είπανε και εκείνοι, εξέθεσαν τα προβλήματά τους και εν συνεχεία εγώ τον ξεπροβόδισε και στην 111 Πτέρυγα Μάχης, όπου θυμήθηκε την... όταν υπηρετούσε. Ναι, τη θητεία του, την πορεία του, τη φοιτητική, θα να πω. Δεν ήταν φοιτητική, όμως την πορεία του λοιπόν όταν ήταν στο στρατό και εν συνεχεία αποχώρησε. Μάλιστα, άρα έχει φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα, κυρία Μακρύ, λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός που είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, και μιλώ για την αυτοκτονία του 14χρονου, που σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρεται ότι οδηγήθηκε σε αυτό μετά από bullying που δεχόταν στο σχολείο. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες. Μίλησαν και μαθητές, συμμαθητές του. Ποιες είναι οι κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Μακρύ, προκειμένου να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα? Γιατί δυστυχώς πληθαίνουν συνέχεια. Δηλαδή έχουμε συνέχεια τέτοια φαινόμενα που βέβαια δεν οδηγούν στην αυτοκτονία, αλλά βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Καταρχάς, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν οδηγούν όλα στην αυτοκτονία, που είναι το πιο ακραίο και το πιο δυσάρεστο, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει ο ψυχισμός, ειδικά στην εφηβεία νέων ανθρώπων, να διαταράσσεται ή να μην νιώθουν ευχάριστο όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Και σε αυτό προφανώς και η πολιτεία πρέπει να αντιδράσει. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα φαινόμενο που φούντωσε τελευταία, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ο κανόνας, και ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Δυστυχώς υπάρχει παγκόσμια. Και ακόμη πιο δυσάρεστο είναι αυτό που θα πω, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που ριζικά θα το αντιμετωπίσει. Όμως οι ευθύνες της πολιτείας να το αντιμετωπίσει είναι πραγματικά υπαρκτές και είναι και συγκεκριμένες. Mm-hmm. Σε ό,τι μας αφορά, έχουμε ήδη προσλάβει 1.100 κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Υπάρχει ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής που παρακολουθεί και τέτοια περιστατικά. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει ένας ψυχολόγος στα σχολεία. Εδώ επιτρέψτε μου, κυρία Καλαμογιώργου, να θυμίσω ή να γνωστοποιήσω σε όσους τυχόν δεν ξέρουν ότι ψυχολόγος ήταν εκείνη που ανακάλυψε τον βιασμό μιας μικρής κοπέλας από τον πατέρα της σε ένα ανακριτικό νομό της Ελλάδος. Mm-hmm. Και στη συνάντηση που έκανε με εκείνη τη μαθήτρια το ανακάλυψε αυτό. Θα σας πω επίσης ότι πιλωτικά στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαμεσολάβησης, δηλαδή η ειδική εκπαίδευση και ενημέρωση των δασκάλων μας και των καθηγητών μας για τέτοια φαινόμενα, που εν συνεχεία θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα και ακόμη θα περιλαμβάνει και επιμόρφωση και των μαθητών.
Και πέρα από αυτό, μακροπρόθεσμα, τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι νέες θεματικές ενότητες που διδάσκονται βιωματικά και μεταξύ των άλλων, δηλαδή είναι η οδική ασφάλεια, η σεξουαλικότητα, η επιχειρηματικότητα, μεταξύ ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός του κάθε άλλου. Γιατί δεν δούλεψε σε αυτό το σχολείο όμως, κυρία Μακρύ, τι λάθος έχει γίνει? Όπως και εσείς είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν είπατε ότι κατά πληροφορίες έγιναν αυτά, ναι, το ίδιο προσεκτική θέμα και εγώ, γιατί διεξάγεται έρευνα, κυρία Καλαμογιό. Ο γραμματέας του Υπουργείου είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον διευθυντή και μάλιστα επισκέφθηκε και επιτόπιο το σχολείο. Θα σας πω κάτι που αφορά σε όλα τα σχολεία και βεβαίως και στο συγκεκριμένο σχολείο. Εκτός από το Σύλλογο Διδασκών που έχει την πρώτη, την κύρια ευθύνη να διαγνώσει τέτοια περιστατικά, να τα προλαμβάνει ή αν δεν τα προλαμβάνει να τα θεραπεύει, υπάρχει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και υπάρχουν και οι μαθητικές κοινότητες, κύριε Καλαμογιώργο. Η ευθύνη λοιπόν της πολιτείας είναι, στο βαθμό που αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, όλοι αυτοί να συνεργάζονται. Και τα παιδιά που είναι πολιτικοποιημένα, που γνωρίζουν τι γίνεται και τα παιδιά μπορούν όταν κάτι διαπιστώσουν να το καταγγείλουν. Δεν σημαίνει ότι τα ίδια τα παιδιά μετά δεν θα είναι προστατευμένα. Και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει ευθύνη συνεργασίας με τους διδάσκοντες. Πρώτοι και κύρια βεβαίως έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρέπει να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, τις αισθήσεις τους τεταμένες. Αλλά θα πω κάτι. Πέρα από τυχόν ευθύνη που υπάρχει, θα θυμάστε και ένα άλλο περιστατικό μιας μικρής κοπέλας που τη βίαζε ο πατέρας της και πήγε στο σχολείο με το χέρι καμένο. Γι' αυτό δεν έχει διαταχθεί μόνο έρευνα από εμάς, έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική, των οποίων την ευθύνη την ερευνούμε. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι εκπαιδευτικοί και τα άλλα παιδιά που υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα και θα κάνω και μια αναφορά στην περιοχή μας. Όταν εγώ επισκέφθηκα τα σχολεία που φιλοξενούν τα Ουκρανόπουλα, είδα ότι τα παιδιά τους είχαν αγκαλιάσει με φωτογραφίες, με τραγούδια, με πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτός είναι ο κανόνας. Και οι θλιβερές εξαιρέσεις και θα αντιμετωπιστούν, γιατί μαζί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι ο τεχνικός μας, ο επιστημονικός μας σύμβουλος, επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα περαιτέρω ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και ενημέρωσής τους. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα περιορίσουν το φαινόμενο, θα λειτουργήσουν και αφυπνιστικά και όπου χρειάζεται και κατασταλτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση φοβούμαι, κυρία Καλαμογιώργο, ότι δεν θα καταφέρουμε να τα μηδενίσουμε όπως δεν έγινε ποτέ. Δυστυχώς. Κυρία Μακρύ, θα μου επιτρέψετε να διακόψουμε λίγο την συνέντευξή μας και να συνδεθούμε με τον Γιώργο Λαμπρόκη, καθώς έχουμε κάποιες εξελίξεις. Γιώργο, μας ακούς? Μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Λαμπρόκη? Καθώς έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, έχουμε προσαγωγές για τα επεισόδια που γίνανε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θα μας ενημερώσει περισσότερα σε λίγο ο συνάδελφος. Τον έχουμε? Ωραία. Γιώργο, σε ακούμε. Ναι, να πούμε, Άρτεμις, ότι αμέσως μετά τις εικόνες που παρακολουθούμε, η ένταση διατηρήθηκε στο σημείο. Μάλιστα. Και σύμφωνα με πληροφορίες είχαμε αρκετές προσαγωγές και μελών της κίνησης Ενεργοί Πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ προσέχθησαν όταν ο Πρωθυπουργός πήγε, λίγη ώρα μάλλον πρωτού φτάσει στο κεντρικό αυτό σημείο της πόλης, εκεί που είναι τα καφέ στη διασταύρωση της Κουμουνδούρου. Οι κύριοι Βαξεβανόπουλος και Κάιρας από την κίνηση Ενεργοί Πολίτες θέλησαν να σηκώσουν πανό για τα θέματα τα περιβαλλοντικά που αντιμετωπίζει η περιοχή. Προσήχθησαν από τους αστυνομικούς και αφού έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Επίσης προσήχθησαν και 11 υγειονομικοί από διάφορες πόλεις της Ελλάδας που ήρθαν σήμερα στο Βόλο για να διαμαρτυρηθούν για το θέμα του εμβολιασμού. Θυμίζουμε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβρη η ανεμβολίαστη υγειονομική είναι εκτός εργασίας. Μάλιστα. Γιώργο Λαμπράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μακρύ, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Τίποτα δεν μπορεί να ακυρώσει τη θερμή υποδοχή του κόσμου, την αποδοχή την οποία είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την πολύ ουσιαστική συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους, το πολύ σημαντικό γεγονός της επίσκεψης σε αυτή την φάρμα, η οποία είναι φάρμα πρότυπο που μας κάνει όλους περήφανους με τις εργασιακές συνθήκες, με το αποτέλεσμα, με τις εξαγωγικές δυνατότητες. Είναι εκεί από όπου ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και ήταν η κυρία Καλαμογιώργο. Το λέω κυρίως σε εκείνους που δεν ξέρουν, εσείς λόγω της ιδιότητάς σας τα γνωρίζετε αυτά. Αυτή η φάρμα της οικογένειας Τσαγκάρη είναι ένα στολίδι όχι μόνο για το νομό μας.
είναι στολίδι για την Ελλάδα με την εξαγωγική δραστηριότητα, με βρεφονιπιακό σταθμό που βάσει νόμου που ψήφισε η δική μας κυβέρνηση θα κάνει για τους εργαζόμενους, με ηλεκτροκίνητο λεωφορείο το οποίο θα μεταφέρει τους εργαζόμενους, με αύξηση του τζίρου, με βελτίωση των συνθήκων των εργασιακών των εργαζομένων στην περιοχή αυτή. Αυτό λοιπόν. Μακάρι, όλα έχουμε, τα άλλα που γίνανε, υπογραφή τη σύμβαση, αυτά που αναφέρεται στο ρεπορτάζ, όλα αυτά δεν μπορούν να ακυρωθούν. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού, παρουσία αρμοδίων υπουργών ή και υπόδειξη, τουλάχιστον σε μένα, ορισμένα θέματα να τα προωθήσω, όλα αυτά δεν μπορούν να ακυρωθούν από τις διαμαρτυρίες λίγων ανθρώπων. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα να διαμαρτύρεται κανείς, αλλά το άκερο δικαίωμα δεν στρέφει την προσοχή από κάτι πολύ ουσιαστικό σε κάτι που ενδεχομένως δεν πρέπει με τέτοιο τρόπο να διεκδικείται. Μάλιστα. Σε αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μιλήσατε πριν για ψυχολογία των μαθητών και σε συζητήσεις που γίνεται έξω από τους πολίτες, κυρία Μακρύ, ρωτούν αν το Υπουργείο Παιδείας κάνει κάτι προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά, γιατί πιέζονται πάρα πολύ πριν τις εξετάσεις και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απευθυνθούν στο Υπουργείο, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Ακόμα και οι γονείς, ξέρετε, και οι γονείς έχουν πιεσμένη την ψυχολογία τους αυτές τις ημέρες. Συμπάσχουν με τα παιδιά τους, είναι σαν να δίνουν και οι ίδιοι εξετάσεις. Οι Έλληνες γονείς, επειδή τα έχω περάσει, ίσως περισσότερο από τα παιδιά. Ίσως περισσότερο από τους ίδιους τους μαθητές, ναι, έχετε δίκιο. Σωστά, κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε την ευκαιρία, το δείξατε κι εσείς πριν στα πλάνα σας, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και παιδιά του γυμνασίου που είναι στα κανάλια και μάλιστα μίλησε και ο Πρωθυπουργός μαζί τους και οι εκπαιδευτικοί. Και είπαν και εκείνοι τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους. Πριν έρθει ο Πρωθυπουργός, μετέφεραν και σε μένα αυτή την αγωνία των εξετάσεων. Παιδιά τα οποία τα τελευταία δύο χρόνια, κυρία Καλαμογιώργου, δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι σε επαφή με την τάξη λόγω των υγειονομικών συνθήκων. Σε ό,τι μας αφορά, κάνουμε το παν, ώστε τα παιδιά μας, όπως λέω πάντοτε, με το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να γνωρίζουμε αν έχει καλυφθεί ή που έχει καλυφθεί. Να γνωρίζουμε αν τα παιδιά ψυχοσυναισθηματικά με όλους αυτούς που σας ανέφερα, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, στηρίζονται. Πέρυσι είχαμε κάνει και ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο μπορούσαν να απευθυνθούν γονείς και παιδιά όταν είχαν ιδιαίτερα. Και τα πλάνα από την επίσκεψη. Ναι, ναι. Όταν είχαν... Και τα παιδιά, ξέρετε, με την αγνότητα που έχουν τα παιδιά, με την πλήρη έλλειψη στεροβουλίας. Και τον υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό και θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του και του λέγανε τα παράπονα. Του λέγανε τις όχι μάλλον παράπονα, ίσως δεν αποδίδει αυτό το οποίο λέγανε. Τις σκέψεις τους. Ναι. Τις υποδείξεις, τις επιθυμίες τους. Λέω λοιπόν ότι 99% κατά πάσα πιθανότητα θα επαναλάβουμε και αυτή τη συμβουλευτική γραμμή, της οποίας κάναν χρήση πέρυσι και εκπαιδευτικοί και γονείς και μαθητές. Αλλά να ξέρουν τα παιδιά μας, κυρία Καλαμογιώργο, αυτό που λέμε πάντοτε και καλώς ή κακώς ισχύει. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία, στην οποία κάποιοι θα βγουν νικητές. Εκείνοι που δεν θα τα καταφέρουν, δεν σημαίνει ότι έχουν χάσει το τρένο της ζωής και της επιτυχίας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και υπάρχει το περιθώριο και πολλά πράγματα να κάνουν στη ζωή τους, εκείνο το οποίο προέχει η υγεία, η προσπάθεια και η σοβαρότητα. Κλείνοντας, κυρία Μακρύ, θα την κάνω την ερώτηση. Χθες ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες. 25 Σεπτεμβρίου ή 2 Οκτωβρίου εκλογές. Δεν ανακοινώθηκαν, οι συνάδελφοί σας τα λένε. Ο Πρωθυπουργός σήμερα κάθε άλλο παρά τέτοια δείγματα έδωσε. Ίσα-ίσα επέμενε στην εξάντληση της τετραετίας, είπε ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε παραγωγή έργου και ότι θα κρυφθούμε από αυτό το έργο που θα κάνουμε συνολικά. Είναι και δηλώσεις που έκανε και σε εσάς στα μέσα. Αλλά εγώ κλείνοντας και αν έχω το χρόνο, θα ήθελα να πω πως δυστυχώς όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο η ανθρωπότητα, αλλά και ο νομός μας θρυνεί την απώλεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και το δυσάρεστο, κυρία Καλαμογιώργου, είναι ότι έφυγε πικραμένος από την πόλη του. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μακρύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.